ορεινή Ήλια θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, καθώς συνδυάζει μοναδικά τον ήλιο, τα ποτάμια, τον γάμπο με τις ατελείωτες πεδιάδες και τις μαγευτικές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου, μαγνητίζοντας το βλέμμα κάθε ταξιδιώτη. Το μικρό ταξίδι της περιήγησής μας στα χωριά της Ολυμπιακής Γης αυτήν τη φορά ξεκινά από τα Λεχενά. Τα Λεχενά αποτελούν την έδρα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Το 1835, στο νομό Ηλίας, σχηματίστηκε ένας νέος δήμος με έδρα τα Μυρτούντια, όπως ονομάζονταν αρχικά τα Λεχενά, τα οποία πήραν το όνομά τους από την αρχαία πόλη Μύρσινος. Κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, εκεί έλαβε χώρα η μάχη των Λεχενών, όπου οι ηρωικοί κάτοικοι του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής αντιτάχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν και τα Λεχενά είναι μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή με πλούσια βλάστηση και κτηνοτροφία, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Στην Κωμόπολη των Λεχενών γεννήθηκε το 1866 μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ο πεζογράφος Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο οποίος έχει αφήσει ως παρακαταθήκη πολλά σημαντικά έργα, τα οποία διδάσκονται ακόμα και σήμερα. Στην περιοχή συναντήσαμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λεχενών, κύριο Γιώργο Γαλάτη, ο οποίος μας μίλησε για την περιοχή και την ιστορία της, για τον συγγραφέα Ανδρέα Καρκαβίτσα, για τον Μακεδονομάχο Χρήστο Πραντούνα, αλλά και για την ιστορική πλατεία του Αγίου Δημητρίου που στολίζει η ομώνυμη εκκλησία. Σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη πόλη των Λεχενών, την έδρα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Αυτή η κεντρική πλατεία των Λεχενών είναι άκρως ιστορική και συγκεκριμένα έχει άρρηκτα δέσει όλο της το ιστορικό μαζί με τη ζωή της πόλης. Μιας πόλης που υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια, μια πόλη που ήταν το κέντρο όλου του Ηλιακού κάμπου. Σημείο αυτό που βρισκόμαστε, βλέπετε το άγαλμα ενός επιφανούς Λεχενίτη και όχι μόνο, που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο λογοτέχνη, του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ο οποίος έχει δοξάσει την Ελλάδα και είναι γνωστό στο Πανελλήνιο και όχι μόνο. Εδώ γεννήθηκε το 1866, εδώ έχει ταφεί, γιατί έζησε και ένα μέρος στη ζωή του και στο Μαρούσιο που εκεί πέθανε. Εδώ στην πόλη μας υπάρχουν και οι απογονοί του, υπάρχει το σπίτι όπου γεννήθηκε, υπάρχουν εδώ στους δρόμους και στην πλατεία που είμαστε, εδώ έζησε τα παιδικά του χρόνια και επίσης βλέπετε και την εκκλησία την ιστορική του Αγίου Δημητρίου των Λεχενών, που είναι και η Μητρόπολης, η οποία χτίστηκε το 1884. Πιο δίπλα μας υπάρχει και το Ηρώ στην πλατεία, όπου έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, όπου τιμούμε τους ήρωές μας ανά τις μάχες του ελληνισμού και τιμούμε τους ήρωες που έχουν πέσει υπερπατρίδος εδώ στα Λεχενά. Στην κεντρική πλατεία των Λεχενών στέκει επιβλητικός ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου, στολίδι της περιοχής, τον οποίο και επισκεφτήκαμε. Στο εσωτερικό του
υπάρχει η εικόνα του Αγίου, καθώς και ένα εντυπωσιακό κόσμημα ξυλοκλιπτικής, ένας επιτάφιος που βρίσκεται στο ναό εδώ και πολλά χρόνια. Τα Λεχενά είναι μια ιστορική πόλη, έδρα όπως είπαμε και του Δήμου, που πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη ακτογραφή που έκανε στο οργανωμένο τότε ελληνικό κράτος ο Καποδίστριας, ήταν η τρίτη πόλη μετά τον Πύργο και τη Δίβρη σε πληθυσμό. Και εδώ έκανε και γυμνάσιο, εδώ υπήρξαν όλες οι υπηρεσίες, από ειρηνοδικεία, τράπεζες και όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ ήκμασε το σταφυδεμπόριο, εδώ υπήρχε σημαντικός σιδηροδρομικός σταθμός που συνέβαλε στην ανάπτυξη την οικονομική και όχι μόνο όλη της περιοχής, ήταν το κέντρο του ηλιακού κάμπου με μια λέξη. Βρισκόμαστε μπροστά στην πρωτομή ενός ηρωικού τέκνου των Λεχενών, του Χρήστου Μπραντούνα, του Μακεδονομάχου, που με το ψευδόνυμο ως Καπετάν Καψάλης, έχοντας αυτό το ηρωικό ψευδόνυμο του παππού του, του Καψάλη, του περίφημου, που ανατινάχθηκε στην Πυρεταιδαποθήκη στο Μεσολόγγι, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος για τη Μακεδονία μας συγκεκριμένα το 1906, στις 28 Απριλίου, στην τότε λίμνη και νυν αποξηραμένη λίμνη των Γιαννιτσών από Βούλγαρους Κομιτατζίδες, αφού πρώτα είχε ολοκληρώσει με επιτυχία το σκοπό του, τον υπερπίστεως και πατρίδος αγώνα του. Είναι ένα ηρωικό τέκνο, σύγχρονος του Τέλη Άγρα και σύγχρονος του πολύ γνωστού Παύλου Μελά. Τίμησε την πατρίδα και κάθε έτος τον τιμούμε όπως αρμόζει σε αυτό το άξιο τέκνο των Λεχενών και της πατρίδας μας. Κατά την παραμονή μας στην πόλη των Λεχενών, επισκεφθήκαμε επίσης το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, για το οποίο μας μίλησε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, κύριος Ανδρέας Μίγκος. Είμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο Λεχενών, το οποίο ιδρύθηκε το 2008. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κρυμμένοι θησαυροί από την παλαιότερη και την νεότερη ιστορία της πόλης. Υπάρχουν είδη τα οποία έχουν εξαφανιστεί από επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια. Όπως είδατε πριν, υπήρχε μέσα φύσερο, υπάρχουν παλιά κρεβάτια, εξοπλισμός από γανωματίδες, λατέρνα που φαίνεται και πίσω μας. Ραπτομηχανές, Singer και άλλες παλιές ραπτομηχανές, οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν. Ουσιαστικά είναι η αποτύπωση της σύγχρονης ιστορίας των Λεχενών.
Λευκό Μουσείο δυστυχώς όμως δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση, διότι δεν υπάρχει υπάλληλος. Ελπίζουμε στην πορεία της θητείας της Δημοτικής Αρχής να μπορέσουμε να το ανοίξουμε για να μπορεί και ο κόσμος να απολαύσει όλα αυτά τα εκθέματα τα οποία υπάρχουν στο μουσείο. Και θέλω να πληροφορήσω επίσης ότι εδώ γίνονται επισκέψεις σχολείων κατόπιν ραντεβού με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας ή με κάποιους άλλους αρμόδιους. Στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, σε μία μύτη, πρικισμένη από τη φύση, βρίσκεται το δάσος της Τροφιλιάς. Σαν λωρίδα από κουκουνάρια, χωρίζει τη λίμνη του Πρόκοπου από το Ιόνιο Πέλαγος. Η περιοχή του δάσους της Τροφιλιάς μαζί με την περιοχή της λιμνοθάλασσας Κοτιχίου αποτελεί ένα μαγευτικό παράκτιο μοσαϊκό βιότοπων. Λοφίσκι από άμμο κατά μήκος της ακτής, σμιλευμένη από το κύμα και τα θαλάσσια ρεύματα, σχημάτισαν στο πέρασμα του χρόνου τη λίμνη του Πρόκοπου και τη λιμνοθάλασσα Κοτίχη, δημιουργώντας μαζί με το δάσος της Τροφιλιάς ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα εθνικό πάρκο 22.000 στρεμάτων που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ και το δίκτυο Natura. Το μοναδικό αυτό οικοσύστημα απαράμιλης αισθητικής και οικολογικής σημασίας συγκεντρώνει την ομορφιά της ελληνικής φύσης, το πευκοδάσος, την άμμο και το γαλάζιο του Πελάγους. Ένα υπέροχο μείγμα πεύκων, κουκουναριάς, θάμνων και μιας οργιάζουσας σπανίδας είναι η κάτοικη του δάσους της Τροφιλιάς. Απλώς κλείστε τα μάτια και αφαιθείτε στη χρωματική και αρωματική παλέτα του μοναδικού αυτού δάσους της Μεσογείου. Επόμενος σταθμός μας, το Κουνουπέλι. Γνωστό άλλοτε για τα ιαματικά νερά του, το Κουνουπέλι ή αλλιώς τα Λουτρά Ιρμίνης κατέχει τη θέση της αρχαίας Ιρμίνης που άκμασε κατά τους προϊστορικούς και πιθανώς τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ίχνη Μυκηναϊκής Ακρόπολης που έχουν εντοπιστεί εδώ ανήκουν στην Ιρμίνη. Στο λόφο πάνω από το Κουνουπέλι σώζονται ερείπια μεσαιωνικής οχύρωσης, πιθανώς από την περίοδο της Φραγκοκρατίας.
Το πυκνό πεύκο δάσος, οι αμμουδερές παραλίες και η λιμνοθάλασσα της Λάμνιας συνθέτουν ένα τοπίο μεγάλης φυσικής ομορφιάς. Στην ακρογιαλιά της περιοχής ελιμενίζονται σήμερα λιγοστά καϊκιά και βάρκες, ενώ οι εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες της και το κουνουπελάκι σας προσκαλούν να κολυμπήσετε στα γαλαζοπράσινα ήρεμα νερά τους. Εκεί συνομιλήσαμε με τον κάτοικο της περιοχής, κύριο Γαϊτατζίδη, και τον ψαρά, κύριο Πέτρο Κυριακόπουλο, οι οποίοι μας μίλησαν για τον τόπο τους και την ιστορία του. Βρισκόμαστε στην Ωραγία Σαχαΐας, στα Λουτρά Ερμήνης, σε αυτή την παρέμφωνη παραλία εδώ, στο ηλιακό αυτό δάσος, το οποίο είναι μοναδικό στην Ευρώπη, γιατί έχει τη Χαλέπιο Πεύκη και είναι δίπλα στη θάλασσα. Το κτίριο αυτό εδώ είναι πέτρινο και είναι πριν από τον πόλεμο. Ήταν μόνο κάτω όροφος. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί το κάνανε αποθήκες πυρομαχικών. Όταν τελείωσε ο πόλεμος του βάλανε φωτιά και το κάψανε. Το 1950 ανακατασκευάστηκε μόνο κάτω όροφος μαζί με το μαγαζί εδώ από τον Νικολετάκη, τον Νίκο και τον Γκαραμπούλα τον Πέτρο. Τα Λουτρά είχαν μεγάλη ανάπτυξη από το χεί του συγχωρημένου του Νίκο του Νικολετάκη, ο οποίος παρόλο τις δυσμενείς συνθήκες που υπήρχαν εδώ πέρα, δεν είχε νερό, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε δρόμο, δεν είχε τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος ανέπτυξε την περιοχή, λειτουργούσε την εποχή εκείνη, τηλεφωνείο, μινι μάρκετ, το ξενοδοχείο, τα Λουτρά, σε μεγάλη άνθηση τα Λουτρά, εστιατόριο, και να σκεφτείτε ότι στην περιοχή αυτή τότε διανυκτερεύανε δύο λεωφορεία του κτέλη Ηλίας. Να παίρνουν τους λεόμενους, να τους φεύγουν το πρωί και να ξανάρχονται πάλι το βράδυ. Δηλαδή υπήρχε μια, παρόλο στις άσχημες συνθήκες, εγώ τις έζησα τις συνθήκες αυτές. Και τότε αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ήταν πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, ήταν δημιουργικός άνθρωπος, είχε φέρει την ανάπτυξη στην περιοχή. Δυστυχώς στην πορεία όλα αυτά τα όνειρα αυτού του ανθρώπου, που δεν είχε καμία κρατική επιχορήγηση, καμία κρατική βοήθεια, δυστυχώς τα όνειρα αυτού του ανθρώπου καταστραφήκανε. Εγώ είμαι σίγουρος, σαν να ζούσε αυτός ο άνθρωπος αυτή την εποχή και έβλεπε αυτά τα πράγματα τώρα, θα βρει κολάκια, δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Το 1970 φτιάχτηκε και ο πάνω όροφος του κτηρίου. Εφόσον λειτουργούσε και το μαγαζί, δηλαδή λειτουργούσε σαν σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα. Μετά το 1977 εγκαταλείφθηκε και έχει μείνει στο έλεος συνεργασίας από τότε. Πήρε το όνομα Ερμήνη από τη βασίλισσα του Πέλοπα, του βασιλιά της Πελοποννήσου, την Ερμήνη, η οποία είχε ένα εξοχικό εδώ και έχει το εξής φαινόμενο. Είχε ένα παιδί άρρωστο, το οποίο παιδί το είχαν για θάνατο. Και αφού δεν γίνονταν καλά το παιδί, είχε πάθει ένα είδος παράλυσης, το βάλανε στη θάλασσα για να το πάρει η θάλασσα το παιδί να πεθάνει. Αλλά στο σημείο που το βάλανε, εκεί σταμάτησε, δεν είχε ρεύματα πολλά. Και ταυτόχρονα βγαίναν τα Λουτρά, τα αιματικά νερά της πηγής αυτής. Και το παιδί έγινε καλά.